σε έναν τόπο με πολλούς συμβολισμούς, τον οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και στις τελευταίες εθνικές εκλογές, κατέγραψε υψηλά ποσοστά, επέλεξε να ολοκληρώσει την περιοδία του στα Χανιά ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε σε κατοίκους των Σφακίων στο χωριό Καψοδάσος, στέλνοντας το μήνυμα της ενεργού συμμετοχής των πολιτών στη νέα πορεία της Προοδευτικής Συμμαχίας. Πάντοτε η Κρήτη αλλά και ειδικά εδώ τα Σφακιά στις δύσκολες στιγμές της σύγχρονης και της παλιότερης ιστορίας του τόπου, πάντοτε αυτός ο τόπος και οι άνθρωποι του ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και βλέπατε πάντοτε με βλέμμα καθαρό και την ζωή και την πολιτική. Ένα τόπο ιστορικό, ένα τόπο όμορφο που πρωτοστάτησε σε πάρα πολλούς αγώνες αυτού του τόπου. Ένα τόπο που στήριξε την προσπάθειά μας. Τη στήριξε και το 15, τη στήριξε και το 19 και μάλιστα είμαστε από τις λίγους τόπους στην Ελλάδα που ο ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούνιο του 19 πήρε πιο μεγάλη δύναμη και από αυτή που είχε πάρει το Γενάρη του 15. Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι ο αγώνας για την ανασυγκρότηση της παράταξης θα είναι συνεχής και αποφασιστικός, αφήνοντας αιχμές κατά της κυβέρνησης. Και όπως δύο φορές είπαμε, το 15 ο λαός θα κρίνει, και τώρα πάλι είπαμε ούτε μια μέρα δεν θα κάτσουμε σε καρέκλες εξουσίας, διότι εμείς δεν γεννηθήκαμε πορφυρογέννητοι στα παλάτια της εξουσίας και των κυβερνήσεων, ούτε στις κυβερνητικές καρέκλες. Και διότι εμείς δεν έχουμε άλλους χορηγούς και προστάτες πέραν από τον ελληνικό λαό. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κάλεσε τους κατοίκους των Σφακίων να δημιουργήσουν μια ισχυρή οργάνωση της Προοδευτικής Συμμαχίας, που θα αποτελέσει μέρος της μεγάλης προσπάθειας για τη διαμόρφωση ενός σχεδίου με στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας με κατεύθυνση την κοινωνική δικαιοσύνη. Θέλουμε να μετατρέψουμε τον ΣΥΡΙΖΑ που από ένα μικρό καράβι που μπορούσε να χωράει το 3% του ελληνικού λαού έγινε το πλοίο της ελπίδας για τον ελληνικό λαό με ποσοστά 32, 35, 36% και θέλουμε να κάνουμε ένα γερό σκαρί, πολύ γερό σκαρί για να μπορέσει αυτή η ελπίδα να μετατραπεί σε δύναμη. Ο Αλέξης Τσίπρας σχεδιάζει και νέα καθόδο στην Κρήτη με επικέντρο τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου.